για το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί, αν θέλετε, το κλίμα αστάθειας, η αξιωματική αντιπολίτευση δηλαδή, μπορείς να βγάλεις δύο συμπεράσματα, κύριε Οικονομία. Το ένα είναι ότι ο υπουργός έχει μεγάλη φαντασία. Το δεύτερο μπορεί να βγάλεις είναι ότι βρίσκεται σε μεγάλο πανικό. Διαλέγει και παίρνει. Καλά, δεν είναι ο πρώτος πάντως που το λέει, ώστε να χρειάζεται φαντασία. Εγώ... υπάρχει πολιτική κριτική μέρες ναι, τώρα. Ακούστε κύριε Οικονομέα, μπορεί να έχει οποιοδήποτε κριτική πάνω στην πολιτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, να διαφωνεί, να έχει τις επιφυλάξεις του. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Αυτό όμως που δεν μπορεί να κάνει, γιατί βιάζει τη λογική, όχι τη δικιά μας, αλλά και των τηλεθεατών που σας παρακολουθούν, είναι το ότι για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι έχει διασύνδεση με την Τρόικα, ότι η Τρόικα πιέζει λόγω ΣΥΡΙΖΑ και ούτω καθεξής. Αυτό σας είπα. Λέω λοιπόν... δεν του είπα σε πόσα δευτερόλεπτα θα... Άρα λοιπόν συμφωνούμε. Το δεύτερο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι εδώ πέρα ζούμε μία ιστορική στιγμή όπου η Τρόικα, και αν θέλετε να μπορέσουμε να το αναλύσουμε και να το ερμηνεύσουμε, στην τελευταία, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών αξιολόγηση που πάει να κάνει στην κυβέρνηση, μια κυβέρνηση η οποία είχε πει πριν από δύο μήνες διαστόματος πρωθυπουργού ότι τέρμα 31 Δεκέμβρη το μνημόνιο, είχε πει πριν από έξι μήνες ότι έχει αρχίσει το success story, το περιέγραφα αλλά δεν το έβλεπε κανένας. Θέλω να σας πω το ότι η ερμηνεία γιατί η Τρόικα πιέζει τόσο πολύ είναι διότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι αυτή η κυβέρνηση πρώτα απ' όλα χρωστάει πράγματα που είχε υπογράψει πριν από 2-3 χρόνια με τη μνημονιακή της πολιτική και τα οποία δεν τα είχε ολοκληρώσει. Και θέλει αυτά τα χρεωστούμενα να τα πάρει όσο το δυνατόν τώρα, άμεσα. Και να τα πάρει όλα. Γι' αυτό είναι σκληρή, διότι γνωρίζει ότι μετά από λίγο χρονικό διάστημα, ένα μήνα, δύο μήνες, δεν θα μπορέσει αυτή η Βουλή, το πιο πιθανό, να εκλέξει, όπως λέει το Σύνταγμα, πρόεδρο της Δημοκρατίας, άρα να οδηγηθούμε σε αυτό το οποίο ζητάει και ο ΣΥΡΙΖΑ στην Λαϊκή Βούληση, να μιλήσει επιτέλους ο λαός σε μια κρίσιμη πολιτική περίοδο και γνωρίζει πάρα πολύ καλά και ποιο είναι το πιο πιθανό, αν θέλετε, για να μην μιλήσω με σιγουριά, αποτέλεσμα. Άρα ξέρει ότι θα έρθει μετά να συζητήσει με μια κυβέρνηση η οποία αμφισβητεί, η οποία θέλει να καταργήσει, η οποία θέλει να κοιτάξει τον λαό στα μάτια και να λύσει προβλήματα της υπάρχουσας ανθρωπιστικής κρίσης που μας έχει οδηγήσει η κυβερνητική πολιτική. Αυτά λοιπόν, αν τα δείτε όλα, έχω τη γνώμη ότι θα πρέπει να συμφωνήσουν οι περισσότεροι τηλεθεατές ότι σε αυτό το κουβάρι το πολιτικό το οποίο έχει δημιουργηθεί η λύση είναι μία, σαν το γόρδιο δεσμό στο λαό, να μιλήσει οι πολίτες, να ακούσουν τις δύο διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις, να ακούσουν τα δύο διαφορετικά πολιτικά εναλλακτικά σχέδια και να αποφασίσει ο ελληνικός λαός τι θέλει από εδώ και πέρα να ακολουθήσει. Ναι, η λύση βέβαια προϋποθέτει και τη δυνατότητα αυτός που θα εκλέξει ο ελληνικός λαός να τον βγάλει από το αδίεξο. Από τη στιγμή αυτό που θα είναι λύση, αλλιώς θα είναι ελπίδα. Από τη στιγμή που θα μιλήσει ο ελληνικός λαός, όποιο εκλογικό αποτέλεσμα και ό,τι βγάλει στη Βουλή. Μετά θα κρυθεί το θέμα, εάν εσύ έχεις τη δυνατότητα, κύριε Πουλάκη μου, να κάνεις αυτά που υπόσχεσαι. Σαφέστατα. Μόνο που, κύριε Οικονομία, θα πρέπει σε αυτή την ερώτησή σας πηγάζει από μια ιστορική διαδρομή και μια ιστορική εμπειρία δικιά σας και ολονών μας, αν θέλετε, η οποία λέει ότι επί 40 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, αν θέλετε 30-20, βάλτε το πιο χρονικό όριο θέλετε εσείς, οι αξιωματικές αντιπολιτεύσεις, οι οποίες ήταν σε μια εναλλαγή δικοματικού συστήματος ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, άλλα έλεγαν προεκλογικά και άλλα έκαναν μετεκλογικά. Ακριβώς. Μόνο που ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Οικονομία, και σε αυτό αντικειμενικά δεν μπορείτε εδώ να μένει να αποδειχθεί αν και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια τέτοια αξιωματική αντιπολίτευση. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά όμως δεν έχει ως την ώρα δεν τίποτα έχει σύμφωνη. Ιστορικό σύμφωνη, σύμφωνη. Που να μου πείτε σύμφωνη. Μα πριν 10 χρόνια άλλα λέγατε. Απολύτως σύμφωνη. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κουτσούγα. Κοιτάξτε, μου προξενεί τεράστια...